Γιώργος Βετουλάκης, οδηγός από το Ηράκλειο, πέρασε μια ολόκληρη περιπέτεια και 5 μήνες μετά, αυτό που εξηγεί είναι ότι κάθε εργαζόμενος επιβάλλεται να έχει την κάλυψη που πρέπει και να μην πέφτει θύμα κανενός επιτίδιου που, κόβοντας και ράβοντας, εκμεταλλευόμενος ανεπάρκειες, ελλείψεις και παραθυράκια, αφήνει ξεκρέμαστο τον κάθε εργαζόμενο. Στα μέσα του Σεπτέμβρη, και ενώ επέστρεφε από δρομολόγιο στη Γερμανία, υπέστη εγκεφαλικό. Επί 3,5 ώρες, αναίσθητος μέσα σε ένα πάρκινγκ, περίμενε βοήθεια. Μετά από όλο αυτό που μου συνέβη, ανακάλυψα, δεν ξέρω πώς να το πω, εξυπνάδες που είναι άλλοι χρόνια σε αυτό το κλάδο και εκμεταλλεύονται ανθρώπους σαν εμένα. Γιατροί στο νοσοκομείο στη Γερμανία κατάφεραν να το βοηθήσουν και ο ίδιος να βγει νικητής. Ανάμεσά τους ο Μιχάλης Νάνος, ένας ομογενής γιατρός που δεν δίστασε ακόμη και να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του μέχρι να μπορέσει ο Γιώργος να επιστρέψει. Ο Γιώργος έπαθε εγκεφαλικό, τον έσωσε ουσιαστικά ο Μιχάλης, ο Νάνος. Ο Μιχάλης με πήρε στο σπίτι του για κάποιο διάστημα και δεν μ' άφηνε κιόλας να φύγω μέχρι να γίνω καλά. Επέμενε να κάτσω εκεί, να με βοηθήσει όσο μπορεί. Ο γολγοθάς του Γιώργου όμως δεν είχε τελειώσει. Όταν επέστρεψε, ενημερώθηκε ότι ήταν ανασφάλιστος και ότι η οικογένειά του έπρεπε να πληρώσει τεράστια ποσά για την νοσηλεία του. Πήγα στον κύριο ιδιοκτήτη εκεί να δω τι σκοπό έχει. Και ο κύριος ιδιοκτήτης μου λέει, κάμε δα εκιά ό,τι κάνατε και βλέπουμε εμείς. Άμα είναι να πάρεις κάτι της. Τα έξοδα ήταν τεράστια, δυσβάσταχτα. Έτσι, δεν μπορούσαμε να τα καλύψουμε άλλο πλέον. Ο ίδιος επί 5 μήνες δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση και εκκρεμεί ακόμη ένα χειρουργείο στο οποίο πρέπει να υποβληθεί. Η οργή του για κάθε τακτική που αφήνει μετέωρο έναν εργαζόμενο είναι έντονη. Ο Γιώργος επανειλημμένος είχε ρωτήσει τους ιδιοκτήτες, είμαι ασφαλισμένος? Παναγία μου! Παναγία μου, παιδί μου! Αυτό του έλεγε συνέχεια ο ιδιοκτήτης. Είμαστε άντρες. Μου λένε, έχεις δίκιο και τους νόμους, τα παραθύρια, δεν ξέρω τι, που βρίσκει ο καθένας για να τρενάρει όλο αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, εκτός από τους ελέγχους που εισηγήθηκαν να γίνονται από την Τροχέα και το Λιμενικό για να επιβεβαιώνονται μέσω του Εργάνη οι παρανομίες εργοδοτών, τόνισε ότι θα απευθυνθεί και στον εισαγγελέα, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο ακόμη και ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού, προκειμένου τα κόστη για τις εταιρείες να είναι μικρότερα. Πολύ φοβόμαστε και έχουμε τις υποψίες, δεν σας κρύβω, ότι αυτές οι εταιρείες ουσιαστικά είναι εταιρείες μπαϊμού. Πολλοί από αυτούς ούτε καν τους ασφαλίζουν σε αυτές τις εταιρείες και όλα αυτά πρέπει τουλάχιστον να διερευνηθούν. Μέσα από όσα πέρασε ο Γιώργος, αυτό που θα κρατήσει, όπως είπε, είναι ο Μιχάλης και η συγκινητική στήριξη του ομογενή γιατρού. Θα πάω να τον βρω πάλι. Αυτό περιμένει, να κάνω την επέμβαση και να πάω να τον βρω. Αυτό θέλει ο Μιχάλης από μένα. Αυτό είναι η καθημερινή μας συζήτηση με τον Μιχάλη.